Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί εύκολα να καταλάβει, κοιτώντας την καθημερινότητά του και το πόσο έχει αλλάξει, ότι υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί. Η πανδημία λοιπόν έχει επηρεάσει τόσο έντονα την καθημερινή μας ζωή, έχει επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ευημερία, γιατί ακριβώς διαταράσσει την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής μας και κυρίως στις ορισμένες ηλικιακές μονάδες, στις ηλικίες κυρίως από 16 μέχρι 50 ετών και στους ανθρώπους που λειτουργούν με χαμηλό εισόδημα και είναι ανίκανοι προς εργασία, είναι και άνεργοι. Η κρίση λοιπόν αυτή είναι μια αιτία ευρείας ανησυχίας για όλους εμάς τους ειδικούς ψυχικής υγείας, γιατί μπορεί να επιφέρει κατάθλιψη και άγχος, δύο από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας παγκοσμίως. Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα υγιεινής, όπως λένε και κάποιες έρευνες, αλλά και η κοινωνική αποστασιοποίηση φέρνουν τους ανθρώπους σε έναν ψυχολογικό εγκλωβισμό που δεν μπορεί να τους οδηγήσει αυτός ο εγκλωβισμός σε κάτι άλλο πέρα από ψυχικές παθήσεις. Και οι έρευνες επίσης λένε ότι έχει αυξηθεί η χρήση των χαπιών για Ειδικά ψυχιατρικές αν περιπτώσεις. παρατηρήσατε, τα λίμματα της Αττικής μας δίνουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Γενικότερα η παρατεταμένη κατάσταση του περιορισμού μας έχει οδηγήσει σε Ακριβώς αυτό αυτές. εντοπίζεται και στις έρευνες. Ακριβώς. Γιατί ενώ στο πρώτο lockdown ο κόσμος ήταν πιο ήρεμος, ήμασταν όλοι μαζί, αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε κάποιες θυσίες για ένα διάστημα, τώρα αυτή η αβεβαιότητα και η παράταση, αυτό το από εβδομάδα σε εβδομάδα, είναι νομίζω αυτό που κινητοποιεί περισσότερο τον κόσμο, κινητοποιεί με την αντίθετη έννοια, έτσι, γιατί μας εγκλωβίζει κινητοποιώντας μας στο να παραιτηθούμε. Το να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας αυτή τη στιγμή στις ναρκωτικές ουσίες ή στα ψυχότροπα Σε είναι αυτό ένα ακριβώς μέσο θα ήθελα να εκτόνωσης. έρθω, καθώς θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί οι άνθρωποι αυξάνουν την ροπή στις εξαρτήσεις. Είναι αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη από την πίεση που ασκείται σε ψυχοκοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή αυτές οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις όπως το lockdown αυξάνουν το άγχος και την κατάθλιψη και ενισχύουν την καταφυγή του πολίτη σε νόμιμες και παράνομες ουσίες ή άλλες μορφές εθισμού ως μια πράξη αυτοθεραπείας. Δηλαδή ο κόσμος πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο Με το αλκοόλ ή τα καλύπτει, ναρκωτικά, για παράδειγμα. που είναι ένας τρόπος απλός, αν θέλετε, και εύκολος, ειδικά το αλκοόλ βρίσκεται σε κάθε σπίτι αυτή τη Βεβαίως. στιγμή. Για ορισμένους λοιπόν ανθρώπους η επίδραση αυτή μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη. Όσο λοιπόν παρατείνεται το lockdown, συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στις εξαρτήσεις μπορεί να συνεχίζουν να καταναλώνουν ουσίες και αλκοόλ. Φαντάζομαι Η ότι ακόμα... παράταση του lockdown οδηγεί λοιπόν στην παράταση της εξάρτησης. Φαντάζομαι ότι ακόμα για υγιείς ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τις εξαρτήσεις, προφανώς το αλκοόλ ή οι ναρκωτικές ουσίες ή τα χάπια δημιουργούν μία διαφυγή. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω ολοκληρώνοντας την σύνδεσή μας είναι πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτήν την τάση, πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από την ασφυξία, την ψυχοσυναισθηματική που αισθανόμαστε οι περισσότεροι λόγω της παρατεταμένης απομόνωσης. Πρέπει να στρέψουμε τον εαυτό μας προς όλα τα καλά που συμβαίνουν παράλληλα με την πανδημία, γιατί συμβαίνουν και καλά. Ίσως είναι η πρώτη φορά που αρχίζουμε και ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με τον συνάνθρωπό μας, μένουμε στο σπίτι παραπάνω, έχουμε με τα παιδιά μας μια καλύτερη και πιο ουσιαστική επαφή, έχουμε την υγεία μας και όλα αυτά δεν είναι πράγματα που πρέπει να τα θέσουμε υπό αμφισβήτηση στην περίοδο της πανδημίας, δεν ούτε να τα θεωρήσουμε όμως δεδομένα. Γι' αυτά παλεύουμε καθημερινά. Οπότε εγώ αυτό που προτείνω στον κόσμο, εκτός από την ελάχιστη υπομονή που δυστυχώς πρέπει να κάνουμε όλοι, είναι να κοιτάει την καθημερινότητά του, τι έχει και φυσικά να μην προγραμματίζει πάνω από μία εβδομάδα. Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές, ξέρετε, Έχετε και δίκιο. αυτή η ματέωση έρχεται και από το πρόγραμμα που κάνουμε. Να λέω στον εαυτό μου, θα κάνω αυτό μόλις ανοίξουν. Τα πράγματα θα κάνω, το άλλο και τελικά να έρχονται νέα μέτρα πιο περιοριστικά. Πρέπει λοιπόν τα σχέδιά μας σε αυτή τη φάση να είναι εβδομάδα με τη βδομάδα και να κοιτάμε τα καλά που μας συμβαίνουν. Να παίρνουμε δύναμη από μικρές χαρές της καθημερινότητας, με λίγα λόγια.
Πολύ σωστά. Και αυτό είναι και η παρακαταθήκη που μας αφήνει η πανδημία, ότι η καθημερινότητα έχει τόσες κρυμμένες μικρές χαρές που θα πρέπει να αποτελούν την κινητήριο δύναμη.